σημερινό μάτς πέφτουν τίτλοι τέλους στην καριέρα του Χαβιέρ Ούμπιντες. Συγκλίνει, ψάχνει χώρο για να κάνει το σουτ. Άφησε απέναντι στον Μανούσο. Πέναλτι. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Ούμπιντες. Έχουν πάει και τον αγκαλιάζουν. Ο Μανούσος τον αγκαλιάζει. Ο Χαβιέρ Ούμπιντες έτοιμος για το τελευταίο γκολ της καριέρας του. Ο Ούμπιντες εκτελεί, νικά τον Παπαδόπουλο 1-0. Τελευταίο γκολ ή έχει κι άλλο, θα το δούμε. Αλλά είναι γεγονός ότι έχει δώσει την αφορμή στους συμπαίκτες του, στην ομάδα του Ατρόμητου, να γίνουν ένα κουβάρι. Όταν τα λόγια περισσεύουν και η εικόνα είναι πιο δυνατή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έζησα αυτά τα 4 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι 39 χρονών και κάθε μέρα δούλευε σαν να ήταν η τελευταία του μέρα στο ποδόσφαιρο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βλέπουν πολλά παιδιά νέα αυτό το παράδειγμα, γιατί πραγματικά είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Περιμένει ο Μπερτόγλιο, τετατέτ με τον Πασχαλάκη, τσίψε την μπάλα, ουαγκέ! Φύλακας τέρματος διώχνει μακριά, υπάρχει πάντως υπόδειξη για offside στο Μπερτόγλιο. Και ο Ουαγκέ, ο οποίος έχει μείνει πεσμένος μέσα στην εστία, έχει χτυπήσει στο δοκάρι από την προσπάθειά του να κρατήσει ανέπαφη την εστία του Βασχαλάκη λίγο πριν, ξανά η προηγούμενη φάση. Με τρομερή προσπάθεια για να μην περάσει μπάλα την γραμμή, τη στέλνει στο πλάι, αλλά βλέπετε, χτυπάει πέφτοντας με δύναμη στο δοκάρι. Για να προστατευτούν και ο Γουάρντα κάθεται εκεί προσπαθώντας να ηρεμήσει, προσπαθώντας να βρει
συναισθήματα και δύναμη να πάει στα αποδυτήρια. Επαναλαμβάνω, θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο για την απώλεια των 2 βαθμών. Είναι απίστευτη πραγματικά αυτή η σκηνή. Φοβερό γκολ ο Βαρέλα. 2-0 ο Βαρέλα με κεφαλιά ψαράκι. Φοβερή σκηνή. Απίστευτη σκηνή εδώ στην Τούμπα. Με τον μπαμπά να αφιερώνει τον γκολ στον γιο του. Να ξεσπά σε κλάματα. Λέει και ο μικρός. Κοιτάξτε πώς πήγε αμέσως και τον αγκάλιασε. Φρόνι έξω στον Κάργα που σουτάρει δυνατά. 2-0. Φανταστικό γκολ από τον Κάργα που έχω την εντύπωση ότι συμπληρώνει την έξοχη εμφάνισή του με ένα γκολ. Τα βήματα του Σολίση, η εκτέλεση, η μπάλα στα δίκτυα, 2-1 όφι. Γυρίζει το μάτς με Ναζαρένο Νταμιάν Σολίς. Αργεντινός σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, το πανηγυρίζει έξαλλα. Στέλνει από τη μία πλευρά τον Λοντίκιν, από την άλλη την μπάλα. Δάκρυα και από τους μεν και από τους δε, απογοήτευσης για τον Λοντίκιν, χαράς για τον Σολίς. Μοναδικές στιγμές που χαρίζει το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πατήσει περιοχή. Ο Φορτούνης γυρίζει, πέρασε η μπάλα, 1-0 Χριστοδουλόπουλος. Όχι, φάουλ στον Διούδη. Σπέφτουν για βοήθεια άπαντες, να ευχηθούμε ένα μήνυμα. Γρήγορα όλοι εγώ. Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Το χειροκρότημα για τον Διούδη. Τρομερή εικόνα. Καταπληκτική στιγμή. Και αυτή είναι η δεύτερη πολύ δυνατή, γεμάτη συνέστημα στιγμή μετά το τέλος του παιχνιδιού του Παναγιώτη Κόρβου. Πηγαίνει στο μνημείο του Άρη, εκεί για τους ανθρώπους της οικογένειας του Άρη που δεν είναι εν ζωή και με απόλυτο σεβασμό καταθέτει το δικό του φόρο τιμής. Ο Εμμανουηλίδης πήρε την κεφαλιά, ο Καπετσής, τετατέτ για τον Εμμανουηλίδη, πλάσα ρε γκολ, ο Παναθηναϊκός τελειώνει το τρίποντο. 2-0 στην ΑΕΛ. Ο Μανούσος εκτελεί 1-0. Στο 37 ο Ατρόμητος παίρνει προβάδισμα με το πέναλτι του Γιώργου Μανούσου. Πάρα πολύ συγκινημένος ο Μανούσος για αυτό το γκολ. Πανηγυρίζει κλαίγοντας. Είναι εκπληκτικό το πλάνο. Για το Γιώργο Μανούσο το γκολ και η αφιέρωση ήταν προς την μητέρα του, η οποία πρόσφατα είχε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο το έχει ξεπεράσει πλέον. Είναι όλα καλά και το αφιέρωσε στην ίδια. Μονέιρα 2-1. Στο 68, αντιός Διέγκο αφιερωμένο εξαιρετικά. Η αντίδραση του Χουάν Άγχελ Νέιρα του Αργεντινού. Τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα. Στον τυπικά γηπεδούχων. Εδώ είναι ο Κάργας, ο αρχηγός του ΠΑΣ.
απευθεία τον Αβίστα δίκτυα! Απίστευτη εξέλιξη! 3-2 όφη! Με τον Αβίνα εστοχή σε φάουλ από πλάγια θέση. Μια εκπληκτική ανατροπή, ένα μάτς που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό το παιχνίδι μένει στην ιστορία του κριτικού ποδοσφαίρου, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Έχουμε δει και έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, αλλά κάτι τέτοιο είναι πραγματικά απίστευτα όσα έχουν γίνει μέσα σε 45 συν 6 των καθυστερήσεων, 51 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Όλο αυτό είναι δικό του. Αυτός το δημιούργησε, αυτός το βιώνει σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που για κάθε ποδοσφαιριστή ο τραυματισμός είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχουν στιγμές που μπορούν να το κάνουν πιο εύκολο και μία από αυτές είναι τούτο εδώ που εισπράττουμε όλοι. Μία φάση που ίσως κρίνει μία κατηγορία. Το πρόσωπο του Νίκου Βέργου, η προσήλωση, τα βήματα, η εκτέλεση στα δίκτυα. 1-0 ο Πανετολικός στο 83. Βέργος σκοράρει. Πέφτουν όλοι απάνω του. Μοιάζει γκολ λύτρωσης, μοιάζει γκολ κατηγορίας. Τιμιάνι out, τέλος. Τελειώνει το παιχνίδι. Απίστευτα συναισθήματα, απίστευτες καταστάσεις. Πεσμένοι οι παίκτες της Ξάνθης στον αγωνιστικό χώρο. Ένα κουβάρι, όλος ο Πανετολικός. Δείτε εικόνες καταπληκτικές, μοναδικές. Το ξέσπασμα, η ένταση, το πάθος. Το κλάμα, το δάκρυ. Το γέλιο από την άλλη πλευρά, οι αγκαλιές. Οι σφιγμένες γροθιές. Το δράμα του Ίτσο. Ο Πανετολικός αγωνίζεται και του χρόνου στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.